Πριν πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πέτσα, πάμε να βρούμε τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Θα τον δούμε, θα τον καλησπερίσουμε. Τον καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής. Γεια σας, κύριε Μαγιορκίνη. Καλησπέρα. 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 Λοιπόν, είναι πολλά τα ερωτήματα που έχουμε. Να ξεκινήσουμε με το θέμα των εμβολίων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοσήσει το καλοκαίρι, έχει νοσήσει αρκετός κόσμος το καλοκαίρι και περιμένουν να μάθουν πότε μπορούν να εμβολιαστούν και αν πρέπει να εμβολιαστούν. Λοιπόν, γενικά οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να εμβολιαστούν με σύσταση είναι άνω των 60. Μάλιστα. Αυτή είναι η γενική σύσταση και κάποιες πολύ ειδικές κατηγορίες ευάλωτων ομάδων. Άρα λοιπόν μιλάμε καταρχάς για αυτούς. Mm-hmm. Εάν αυτοί έχουν νοσήσει μέσα στο καλοκαίρι και θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε σύσταση, μπορούν να το κάνουν αφού έχουν περάσει περίπου 3 μήνες. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποιος φόβος αν το κάνουν νωρίτερα, έτσι. Ναι. Σε άλλες χώρες το χρονικό διάστημα είναι πολύ μικρότερο. Αλλά η σύσταση είναι για να έχει περάσει ένα τρίμηνο, λέτε. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Για τους κάτω των 60, τι κάνουν αυτοί. Όσοι είμαστε κάτω των 60, τι κάνουμε. Και έχουμε κάνει και τις 3 δόσεις, ας πούμε. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει ισχυρή σύσταση από την Επιτροπή Εμβολιασμών. Mm-hmm. Είναι ανοιχτό μεν η πλατφόρμα για όποιον θέλει να το κάνει, για να έχει μια επιπλέον προστασία, αλλά σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται ότι η Επιτροπή Εμβολιασμών έχει δώσει ισχυρή σύσταση για αυτές τις ολικιακές ομάδες. Όλοι οι εμβολιασμοί από τούτο και στο εξής, κύριε Μαγιορκίνη, θα είναι με τα επικυρωποιημένα εμβόλια. Ακριβώς. Για κάποιον ο οποίος έχει κάνει όμως το βασικό σχήμα, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Σωστά. Ένας ο οποίος είναι τελείως ανεμβολίαστος θα κάνει πρώτα το βασικό σχήμα, τις 2-3 πρώτες δόσεις ανάλογα τι είναι να κάνει και στη συνέχεια οι επικαιροποιημένες, οι οποίες λογικά το πιο πιθανό σενάριο είναι μία φορά το χρόνο, θα έχουν αυτά που λέμε τα μεταλλαγμένα στελέχη και όχι το βασικό στελέχη. Τώρα, υπάρχουν πολλά κρούσματα, αν καταλαβαίνουμε καλά, και από τα σχολεία και από τα παιδιά μας δηλαδή και από τον περίγυρο, υπάρχουν κρούσματα γρήπης εκτός του κορονοϊού. Ναι. Πώς μας ανησυχεί και αν ανησυχούμε με το συνδυασμό και αν φοβάστε ότι θα έχουμε κάποιο κύμα γρήπης το οποίο υπάρχει τώρα και αν έρχεται και κάποιο κύμα κορονοϊού καινούριο το οποίο εμείς αγνοούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι τον έχουμε αφήσει πίσω τον κορονοϊό. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι τα παιδιά επειδή πήγαν στο σχολείο, οι δηλώσεις των κρουσμάτων των παιδιών τώρα έχουν εντατικοποιηθεί. Ενώ είχαμε κρούσματα παιδιών στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα οποία όμως δεν δηλώνονται, τώρα επειδή είναι στο σχολείο, οι δηλώσεις είναι πιο εντατικοποιημένες. Οπότε τις πρώτες εβδομάδες θα δούμε μια αύξηση. Απλά θα πρέπει να είμαστε έτσι λιγάκι επιφυλακτικοί κατά πόσο πρόκειται για πραγματική αύξηση ή είναι αύξηση της δήλωσης. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τη γρήπη, την περιμένουμε νωρίτερα. Ήτανε νωρίτερα και στο νότιο ημισφαίριο, στην Αυστραλία για παράδειγμα. Μας ανησυχεί η γρήπη. Είμαστε έτσι λιγάκι πιο επιφυλακτικοί φέτος για τη γρήπη, γιατί είναι 1-2 χρονιές όπου ο κόσμος δεν έχει εκτεθεί στη γρήπη, ναι, βασικά. Mm-hmm. Και επειδή η κεντρική ομάδα, η κοινωνική, αυτή που είναι πιο κοινωνική, έτσι κι αλλιώς δεν εμβολιάζεται. Δεν είναι στάνταρ ο εμβολιασμός της γρήπης για αυτούς που είναι κάτω από 60. Mm-hmm. Και επειδή δεν έχουν εκτεθεί, θέλουμε να δούμε πόσο βαριά θα είναι ή πόσο θα, mm-hmm, γρήγορα θα εξαπλωθεί. Λογικά δεν θα μας πιέσει πολύ το σύστημα υγείας, αλλά θα είναι, mm-hmm, ίσως μία από τις πιο έντονες χρονιές. Άρα θα υπάρχουν κρούσματα γρήπης αρκετά, γιατί καταλαβαίνω ότι και είναι και έντονα τα συμπτώματα. Δεν την περνάει, δηλαδή. Δεν κινδυνεύει ο κόσμος, αλλά τα συμπτώματα είναι πολύ έντονα, είναι μεγάλη καταπώνηση. Η γρήπη γενικά, ο κόσμος, ίσως κάποιοι να μην το θυμούνται, περιγράφουν αφού έχει τελειώσει, αφού προς το τέλος, ότι αισθάνονται λες και τους πάτησε τρένο. Η γρήπη είναι βαριά, έτσι, η λίμωξη. Δεν την υποτιμάμε σε καμία περίπτωση. Απλά στις πιο νεαρές ηλικίες δεν είναι ότι θα οδηγήσει στο νοσοκομείο. Τις, ναι, πιο μεγάλες είναι πιθανό και γι' αυτό θα πρέπει όταν θα διαθέσουμε. Ακριβώς για αυτές τις πιο μεγάλες ηλικίες, κύριε καθηγητά, εάν κάποιος εμβολιαστεί με την επικυρωποιημένη δόση για τον κορονοϊό, μπορεί να κάνει και το εμβόλιο της γρήπης παράλληλα. Ναι, δεν έχει, μπορεί να κάνει, το κάνει ακόμα και την ίδια ημέρα. Η σύσταση είναι ότι καταρχάς δεν υπάρχει αλληλεπίδραση. Ναι. Δεν βλέπουμε να δημιουργεί επιπλέον παρενέργειες ή, να το πω έτσι, να υπάρχει κάποιο θέμα ασφάλειας.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό γίνεται κατά κόρο, ναι, γιατί ο εμβολιασμός της γρίπης και του κορονοϊού γίνονται, μπορεί να γίνουν την ίδια χρονική στιγμή. Οπότε έχουμε αρκετά δεδομένα. Σίγουρα δεν υπάρχει πρόβλημα από το να το κάνουν την ίδια μέρα. Κύριε Μαγιορκίνη, για να ολοκληρώσουμε, νέο κύμα κορονοϊού, πιστεύετε ότι είμαστε πρώτων πυλών και θα χρειαστούν μέτρα, θα απαιτηθεί κάτι ή είμαστε ήσυχοι? Προς το παρόν δεν βλέπουμε έξαρση σε άλλες χώρες. Δεν βλέπουμε. Συνήθως βλέπουμε την έξαρση να ξεκινάει στις άλλες χώρες όπου η θερμοκρασία έχει πέσει πολύ πιο νωρίς, mm-hmm, και στη συνέχεια βλέπουμε να συμβαίνει και στην Ελλάδα. Προς το παρόν δεν βλέπουμε. Μάλιστα. Είναι πιθανό να δούμε έτσι μια, να το πω έτσι, μια λιγάκι πιο μεγάλη κινητικότητα για κάποιες μέρες, αλλά προς το παρόν λογικά θα τη δούμε από μέσα Οκτωβρίου και μετά. Ούτε σας ανησυχεί ο Κένταυρος? Ο Κένταυρος, να θυμίσω ότι είναι μια παραλλαγή η οποία έχει ανιχνευθεί σε πολλές χώρες από τα μέσα Ιουλίου. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε αρκετές χώρες. Δημιούργησε θέμα μόνο στην Ινδία, όπου δεν είχε προλάβει ο Ωμικρον 4, Ωμικρον 5 να δημιουργήσει κύμα. Προς το παρόν δεν βλέπουμε κάτι, αν και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Αλλά δεν υπάρχει κάτι στο... να το πω έτσι, κάποια εμπειρία αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορούμε να πούμε με ασφάλεια νέο κέντρο. Ναι, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, να κύριε, καλά, κύριε Μαγιορκίνη. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Μάσκες θα χρειαστεί και να βάλουμε παντού, να χρησιμοποιήσουμε μάσκες να κυκλοφορούμε? Γιατί φοράει κανείς μάσκα τώρα? Όχι, δεν φοράει, αλλά λέω, επειδή κρυώνει ο καιρός, γι' αυτό ρωτάω. Κοιτάξτε, οριζόντια μέτρα με υποχρεωτικότητες κτλ. Μπαίνουν όταν αρχίζει και πιέζει το σύστημα υγείας. Στις τελευταίες αναφορές είχαμε το χαμηλότερο επίπεδο διασωληνωμένου εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, πολλούς μήνες, mm-hmm, κάτω από 90. Οπότε δεν το βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο σύντομα. Θεωρώ ότι δεν θα συμβεί. Γεια σας, κύριε Μαγιορκίνη. Να είστε καλά, κύριε Μαγιορκίνη. Να είστε καλά.